καθένας με την ιδιότητά του να μην επαναλάβω τις προσφωνήσεις. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, γιατί γίνεται το πρώτο βήμα. Και γίνεται το πρώτο βήμα με την μελέτη που θα δούμε σε λίγο, την παρουσίαση της μελέτης. Είχα τη χαρά την προηγούμενη εβδομάδα, επισκεπτόμενος με τη σύζυγό μου τα γραφεία, να πάρω μια μικρή γεύση και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Είναι ένα μουσείο του μέλλοντος, θα έλεγα, αλλά και της παράδοσης, της ποντιακής παράδοσης. Και επειδή είμαστε όλοι εδώ, και η κυρία της Περιφερειάς, ο κύριος Δήμαρχος και οι βουλευτές, θα έλεγα ότι είναι ένα πυρικό στίχημα η υλοποίηση αυτού του μουσείου. Είναι μεγαλοπίβολο το εγχείρημα και ο στόχος, ο πήγης είναι ψηλά, αλλά δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από αυτό για την Πιερία μας, για την Κατερίνη, για την παράδοση, την ποντιακή παράδοση που ζούμε, που στην κυριολεξία είναι συνυφασμένη και συνοδοιπόρα με την πορεία της πόλης μας. Αυτό το μουσείο θα είναι η εικόνα της πόλης της Κατερίνης και της Πιερίας τον τελευταίο αιώνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεσμευόμαστε όλοι ότι θα είμαστε δίπλα σας, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι για να υλοποιηθεί άμεσα αυτό το μεγάλο εγχείρημα για τον νομό μας, για την πόλη μας. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι κάτι μεγαλεπίβολο και αξίζει, μας αξίζει αυτό, δεν είναι κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι περνάει από το χέρι μας άμεσα να υλοποιηθεί, να δούμε μάλλον τις μακέτες, να τις δούμε απέναντι στο δεύτερο όροφο εδώ στο κτίριο το δικό σας. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια καταρχάς και είμαστε όλοι εδώ για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια.